Η πρώτη ποσότητα βιοκαυσίμου μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στις δεξαμενές του πρώτου δημοτικού σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου από το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπου υπό την ευθύνη του καθηγητή κ. Γιάννη Κάρμαλη έγινε η ειδική επεξεργασία των 750 λίτρων τηγανόλαδων. Αυτά αποτελούν την πρώτη μεγάλη συλλογή από νοικοκυριά του Δήμου, τα οποία συμμετείχαν με θέρμη στο πρόγραμμα του Δήμου για την προώθηση της ανακύκλωσης, της καθαρής και πράσινης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, κ. Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος παρουσίαται δημάρχων του Δήμου Νεάπολης, Σικαιών, τοπικών συμβούλων και των δασκάλων, ανέπτυξε με τους μαθητές του σχολείου ένα ζωντανό διάλογο για το θέμα της ανακύκλωσης. Ο κ. Δανιηλίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα ωφέλη από την ανακύκλωση των μαγειρικών ελαίων είναι πολλαπλά. Δεν περιορίζονται μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι και το σημαντικότερο, αλλά είναι και οικονομικά. Φανταστείτε πόσο μεγαλύτερες και περισσότερες θα είναι οι ωφέλειες εάν συμμετείχαν στην προσπάθεια όλοι οι Θεσσαλονικείς και όλοι οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο στο δικό μας Δήμο. Τα παιδιά και οι οικογένειες ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και ευαισθησία στην προσπάθεια που ξεκίνησε ο Δήμος πριν από 3 χρόνια. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση των οικογενειών. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή οφείλεται σε αυτά τα όμορφα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες, που με τον τρόπο τους αναγκάζουν και υποχρεώνουν τους γονείς τους να συλλέγουν τα λάδια που θα πετούσαν με όλες τις βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον. Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι τελικά δεν απαιτείται κόπος για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά μόνο τρόπος και διάθεση. Η εκδήλωση της υποδοχής του βιοντίζελ απέκτησε περισσότερη ζωντάνια και ενδιαφέρον όταν μαθητές του πρώτου γυμνασίου Νεάπολης μετέφεραν στα μικρά παιδιά τις εμπειρίες τους από την επίσκεψή τους στο ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης των μαγειρικών ελαιών. Αυτοί μάλιστα ήταν που δέχτηκαν και τις περισσότερες ερωτήσεις από τους οικοδεσπότες μαθητές, δείχνοντας έτοιμοι και κατάλληλα καταρτισμένοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην Δήμος Σικαιών ήταν από τους πρώτους που έθεσε σε υλοποίηση το πρόγραμμα ανακύκλωσης και αξιοποίησης των μαγειρικών ελαιών, το οποίο τώρα επεκτείνεται σε όλες τις ενότητες του νέου διευρυμένου Δήμου, με έμφαση κυρίως στις μαθητικές κοινότητες, με το πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίου Παύλου να είναι ένα από τα 6 που εντάχθηκαν στο κίνημα αυτό. Συνεργεία του Δήμου διανέμουν στους δημότες και τους μαθητές ειδικά δοχεία για τη συλλογή των τηγανόλαδων, τα οποία παραλαμβάνουν μετά από ειδοποίησή τους. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα εκστρατεία για την προώθηση της ανακύκλωσης, προωθώντας ταυτόχρονα όλα τα προγράμματα που ο Δήμος υλοποιεί, όπως είναι ο μπλεκάδος, η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταρίας, η χουμοποίηση, κομποστοποίηση κλπ.